Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα μιας και έχουμε να κάνουμε πάλι με βιβλία, έχουμε τη βοήθεια της Δήμητρας. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να λείπω από ένα Anubis Box και ας ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε το Anubis Box 3, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο το 2, ευτυχώς βρήκα και το 3 και θα τα πάρω όλα από ό,τι φαίνεται. Να πω ότι αν ενδιαφέρεστε για κάποιο παλιότερο, καλύτερα να επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά κατά προτίμηση. Εγώ ναι, να λέμε και τα καλά, επειδή μίλησα κυρίως με κορίτσια, πολύ ευγενικά, πολύ καλή εξυπηρέτηση, άμεση εξυπηρέτηση, να λέμε και τα καλά, γιατί συνήθως λέμε μόνο τα άσχημα, να τονίσουμε και το καλό αυτό. Αυτά, αυτό είναι το τρίτο, πάμε να μπούμε μέσα σιγά σιγά. Έχουμε άλλα 5 κιλά γνώσης και κουλτούρας και συμμόρφωσης. Είναι πολύ βαρύ, είναι κάπου στα 5 κιλά σίγουρα, βλέπετε και μόνοι σας. Πάμε να μπούμε μέσα. Ναι, θέλει λίγο τάκ. Με το καινούργιο μας σκουπίδι όπως είπαμε. Έχουμε ένα φυλάδιο, το οποίο φυλάδιο δεν το είχαμε την άλλη φορά. Α, μας λέει τι έχει μέσα, αλλά δεν θα τα δούμε, θα τα δούμε μόνοι μας. Ξεκινάμε με, όχι, ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι, να μην χαλάσουμε την παράδοση. Εντάξει, παιδιά. Όσα unboxing και έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό το πράγμα δεν το έχω δει. Σούπερμαν. Μια μπλούζα Σούπερμαν, προξεθοριασμένη, ας πούμε, πριν θέλει. Εντάξει, τώρα αυτή δεν θα τη βάλω εγώ τώρα, πες μου. Supergirl, Superwoman, μάλλον. Παιδιά, με το... είναι τέλεια και να πω και ότι είναι πολύ στη μόδα. Με το καρτελάκι της, από ό,τι βλέπω, άλλο ένα official γαμάτο προϊόν, Superman, DC. Τι νούμερο είναι αυτό, Θεέ μου, πώς θα Large. Το βάλω. Large. Φόρεμα θα το φοράω εγώ αυτό. Να ευχαριστήσω το Anubis Box για τη γαμάτη τράπουλα. Όπως είπαμε, σε κάθε Anubis Box έχουμε μια μπλούζα και ένα ακόμα geek αντικείμενο πριν μπούμε στη γνώση. Αυτό το δεύτερο αντικείμενο είναι μια τράπουλα της Marvel, η οποία από το κουτί της ακόμα φαίνεται πόσο γαμάτη μπορεί να είναι. I'm a Superman. Χρειαζόμασταν μπλάκα μπλάκα μια τράπουλα, δεν είχαμε τράπουλα στο σπίτι. Είναι της Waddingtons. Πόπο, εντάξει. Ανοίγει εύκολα. Σαν Joker έχουμε αυτή την πάπια, η οποία δεν θυμάμαι τώρα πως το λένε, που τελειώνει, τον έχει εκεί στο end screen από το... στο end credit του Guardians of the Galaxy που μιλάει με τον Collectora. Δεν θυμάμαι. Μια γρήγορη ματιά να τα δείτε και εσείς. Έχουμε Spider-Man, Black Cat νομίζω, πάλι Spider-Man. Αυτός από το Spider-Man που διευθυντής. Πολύ Spider-Man, κοίτα εδώ, γεμίσαν Spider-Man. A Captain America, Hawkeye, Falcon, αυτή είναι η Sea-Hulk νομίζω, War Machine, ο Vision, ο Black Panther, ο Ant-Man, ο Nick Fury, ο Thor. Εντάξει, απίστευτη Iron Man, Black Widow, Hulk, Loki. Ρε τους έχει όλους, είναι απίστευτη. Έχουμε εδώ τον Θάνο, να πούμε αν είναι αυτός ο Θάνος. Έχουμε τον Δόκτωρ, πώς τον έλεγε αυτόν, τη Σάβρα του Spider-Man. Δόκτωρ Κόνορ, Δόκτωρ Κόνορ νομίζω. Ο Ελέκτρο, ο Δόκτωρ Όκταβους, ο Μόντοκ. Νομίζω, αυτόν δεν το θυμάμαι, ο Βένομ. Ένας τύπος με τέτοια, ο Ρετ Σκάλ, ο Ούλτρον, Γκρουτ, Θάνος. Τελικά αυτός είναι ο Θάνος. Ο Ρόναν, ένας σκύλος του Κολέκτορα, αυτός εδώ ο Πίπης, ο Ντράξ. Ο Rocket, η Γαμόρα νομίζω, ο Star-Lord, Joker, Joker Green Goblin σε αυτή τη φάση. Και εδώ τι έχουμε, One Big Universe, Monopoly, πρέπει να την πάρουμε τη Monopoly Marvel νομίζω. Δεν θα παραλύσουμε. Νομίζω ότι η Monopoly Marvel πρέπει να την πάρουμε. Αυτά, μια πολύ όμορφη τράπουλα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτό. Γραφική νουβέλα! Batman, πολύ καλά ξεκινάμε. Batman, σκοτεινός υπότης, ξαναχτυπά. Του Frank Miller. The Dark Knight Strikes Again. Ένα κλασικό Batman του Frank, του Frank Miller. Sorry. Πρέπει να είναι από τα όρια που έχουμε δει στο Anubis Box. Τι έχουμε εδώ, δεν ξέρω. Κάτσε. Πολύ καλό. Καμιά σούπερ σκηνή έχουμε. Ο Wonder Woman φαίνεται. Ο Batman. Ο Wonder Woman πάνω στον πύρασο. Δεν ξέρω. Καμιά σούπερ σκηνή έχει. Ο Super Colossus. Ένα Super Colossus. The Daily Planet Magazine.
Και εδώ συνεχίζουμε, έχουμε και ένα σούπερ σώμα ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ τα σχέδια του είναι λίγο ιδιαίτερα. Ω, τι να μάνα κατέσαι το σχέδιο. Τα σχέδια του είναι πολύ περίεργα σε, αυτό το, σε αυτή τη γραφική νουβέλα. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Τέλος πάντων, η γραφική μας νουβέλα. Μια ακόμα γραφική νουβέλα. Τζόνα Χέξ, η γέννηση ενός θρύλου. Μια πολύ ωραία γραφική νουβέλα, ελπίζω να είναι σαν την ταινία. Η ταινία ήταν πολύ ωραία, παίζει μέσα η Megan Fox, εντάξει, ένας λόγος να δείτε την ταινία. Μια σύντομη βόλτα στη γραφική μας νουβέλα. Αυτός θυμάμαι είχε μια περίεργη δύναμη στην ταινία. Πήγαινε, έπιανε τους νεκρούς και ξαναξυπνούσαν οι νεκροί και τον μιλούσαν. Ξέρεις, σε φάση τι γίνεται, ρε φίλε. Τους καλούσε εκεί από τον παράδεισο, την κόλαση, τον Άρη, τη Βαλχάλα, δεν ξέρω, και τους ζωντάνευε και μιλούσαν. Είναι αρκετά παραμορφωμένος, είναι καμένος, δεν ξέρω. Αυτή λογικά είναι η Megan Fox από την ταινία. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, να ακολουθήσετε το θρύλο. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Neil Gaiman's Neverwhere, ποτέ και πουθενά. My God, Neil Gaiman. Αυτό το Neverwhere νομίζω έχει γίνει και σειρά του BBC. Λίγα επεισόδια του 90 κάτι, ήμασταν μικροί εμείς. Αυτός ο Neil Gaiman, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει και για τη Marvel. Νομίζω μια σειρά της Marvel το 1602. Φαντάσου τους ήρωες Spider-Man, κάτι 6 με κάτι 7, το 17ο αιώνα. Έχω περιέργεια να τη δω εκείνη τη γραφική νουβέλα. Το 1602, ελπίζω να μας βάλει κάποιο. Λοιπόν, το παιχνίδι του Ender, το μυθιστόρημα σταθμός που ενέπνευσε την ομότιλη ταινία. Ομότιλη ταινία. Άρα, το τέτοιο. Το έχουμε δει. Εκείνο το αγοράκι, το γλυκά. Πώς το λέγει, όχι, δεν το λέγει Ender's Game, ούτε το παιχνίδι του Ender. Η εκδίκηση του Ender. Κλασικά, αλλάζουμε τους ελληνικούς τίτλους. Mm. Τώρα, τι το διαβάσουμε πίσω, ας πούμε την υπόθεση. Έχει να κάνει με μια εισβολή εξωγήνων, η οποία είχε να κάνει. Εντομοειδή ήταν η εξωγήνη. Yeah. Αυτό επικρατούσε πιο παλιά να ήταν έντομα η εξωγήνη, ήταν στη μόδα αυτό, ας πούμε. Και νικήσαν οι άνθρωποι αυτή την εισβολή, ας πούμε, αλλά είχαν πολλές απώλειες. Και αυτό διαδραματίζεται μετά από 50 χρόνια, που οι άνθρωποι στην ουσία χτύπαν τον πόλεμο των εξωγήνων, τον πλανήτη, ας πούμε. Και φτιάχνουν ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύουν μικρά παιδιά και τα μελετάν ποιος είναι καλός, ας πούμε, να διοικήσει μια στρατιά. Μέσω κάποιων video games και ο φίλος μας ο Ender εδώ ανεβαίνει πολύ απότομα, ας πούμε, όλες τις βαθμίδες. Το δείχνει όμως πολύ ωραία μέσα στην ταινία. Ναι, το πώς ανεβαίνει τις βαθμίδες. Δεν το χωνεύουν τα άλλα παιδιά. Τον έχουν, ας πούμε, αυτός ότι είναι ο εκλεκτός και αυτά και έχει φασαρίες μέσα στην ταινία. Και καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ομάδα. Ναι, ναι, έχει τσέφτει του ανεβαίνει τις βαθμίδες. Κερδίζει τελικά τον αγώνα χωρίς να το ξέρει ο ίδιος. Αλλά αποκαλύπτεται ότι τελικά. Ναι, έχει, είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας με ηθικό δίδαμα στο τέλος. Δεν θα σας το πούμε να το δείτε εσείς καλύτερα. Δεν απλά μια επιστημονική φαντασία, απλά ήρθαν εξωγήινοι, νικήσαμε και τελείωσε. Ναι. Έχει ένα νόημα, ένα απότερο νόημα, ας πούμε. Μια πολύ ωραία ταινία. Από τις καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μπορώ να πω. Αυτά δεν είδαμε τα κόμιξ μας. Κακώς. Έχουμε κλασικά τρία κομιξάκια τα οποία είναι οι παλιότερες σειρές. Αν για να τα συνεχίσουμε από τα προηγούμενα. Όπως είπα, πήρα το πρώτο. Πήρα τα πρώτα, το πρώτο Anonymous Box, τις πρώτες σειρές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε Astonishing X-Men με τον Cyclops να είναι λίγο νευριασμένος. Εδώ έχουμε ένα DC comic. DC εδώ. Ή X-Men, η πολύ αγαπημένη μας X-Men. Σκοτεινός υπότης, άκουσα φιλή. Άλλη μια φορά Frank Miller, δυνατός ο Frank Miller, εντάξει, αλλά και λίγο ιδιαίτερος. Frank Miller στο Noob Box. Εντάξει, σκοτεινός υπότης, όλο το μεγαλείο δεν ήταν. Όμορφες εικόνες. Κάποιος ξεπαγώνει το Superman. Περνάς ευχάριστα το χρόνο σου. The Amazing Spider-Man, το βιβλίο τρίτο από τα τρία, οπότε εδώ τελειώνει η σειρά και βλέπουμε το Spider-Man να τις έχει φάει λίγο από τον Electro και από την Black Cat, μάλλον. Κάποιες σελίδες μέσα από το κομιξάκι μας. Ωραίος, εδώ λογικά είναι η σούπερ τεράστια μάχη. Αυτά και εδώ. Έχουμε ένα βιβλίο μεγάλο το οποίο είναι για σένα. Για μένα, China. Μιεβίλ. Μιεβίλ. Η πόλη και η πόλη. Η πόλη και η πόλη. Αν το πνευματικό παιδί του Φίλιπ Τι και του Ρέιμον Τσάντλερ μεγάλωνε στα χέρια του Φρανκ Κάφκα, το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε θα μοιάζει με αυτό το βιβλίο. Los Angeles Times. Los Angeles Times. Εντάξει, μια χαζή κριτική. Παρόλο που δεν του ξέρω όλου αυτού. Fantasy Award.
Όταν το πτώμα μιας γυναίκας που έχει δολοφονηθεί ανακαλύπτεται στην εξωπραγματική παρακμάζουσα πόλη της Μπεσέρ, κάπου στην Ανατολική Ευρώπη, φαίνεται σαν μια υπόθεση ρουτίνας για τον επιθεωρητή Τιέντορ Μπόρλου της μονάδας ιδεχθών εγκλημάτων. Αλλά καθώς η έρευνα προχωρά, τα στοιχεία αρχίζουν να υποδεικνύουν συνωμοσίες πολύ πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Πολύ σύντομα η έρευνα θέτει τον ίδιο και τους αγαπημένους του σε κίνδυνο. Για να λύσει την υπόθεση, ο Μπόρλου θα πρέπει να ταξιδέψει στη μοναδική άλλη Μητρόπολη, τόσο εξωπραγματική όσο η δική του, διασχίζοντας σύνορα μοναδικά στον πλανήτη. Εντάξει, thriller mysterio το λέει κιόλας και όπως το αναφέρει μέσα κάτι πτώματα, κάτι αυτά δολοφονίες. Thriller mysterio από ό,τι φαίνεται λίγο σκοτεινό σε έναν πιο φανταστικό κόσμο, ας πούμε, με τα φυσικά και τέτοια. Το μαγκάκι, το σημερινό μαγκάκι είναι το Love Hina. Love Hina, η οποία κάτι με θυμίζει, αυτό πρέπει να έχει γίνει anime. Αν δεν κάνω λάθος, το νομίζω έχει γίνει anime, anime, μερικά επεισόδια όμως, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μερικές βόλτες μέσα, εντάξει, κλασικό μάγκα. Με γυναίκες πολλές, με γυναίκες σε πιο πρόσθετες φάσεις. Wow. Σε ακόμα πιο πρόσθετες φάσεις γυναίκες. Η οποία αυτή δεν έχει ρόγες ή τις κρύβουν τα μαλλιά της, όχι δεν έχει ρόγες. Mm. Πολύ ωραίο το μαγκάκι, εντάξει. Asimov λοιπόν, Science Fiction, ναι! Μπορούσα και εγώ να το πω. Short stories του Asimov, κάποια, του Asimov, κάποια νέα πράγματα. Ο Asimov είπαμε... θα μπορούσατε να στείλετε και τις απόψεις σας αν διαβάσετε. Τι γράφει, κανόνες? Στείλετε τις απόψεις σας. Ρίξτε το μία. Watchmen, η έκδοση της χρονιάς. Και αυτό όταν λέει ότι είναι συλλεκτικό, πραγματικά είναι τόσο αληθινό, είναι πραγματικά συλλεκτικό. Έχει πάρει χρώμα, έχει κάποιες γρατζουνιές, ας πούμε, επειδή είναι... Είναι πάρα πολύ συλλεκτικό. Είναι λίγο παλιό, όχι βασικά, δεν είναι ιδιαίτερα παλιό, είναι του 2009. Και κάνει 4,90, αλλά είναι πραγματικά, δεν είναι, το επανέκδοσαν απλά, είναι πραγματικά συλλεκτικό. Αρθούρος, ναι, βιβλίο πρώτο, Παντοτινός Βασιλιάς. Γιατί όχι. Λογικά ο Βασιλιάς Αρθούρος. Κλασικός, η στρογγυλή τραπέζι μάλλον. Είναι ασπρόμαυρο και είναι ένα καθαρά, μια καθαρά μεσαιωνική γραφική νουβέλα. Μερικές βόλτες στη γραφική νουβέλα μας και όπως είπαμε είναι καθαρά μεσαιωνική. Τα σπαθιά της είναι ασπρόμαυρη. Το χαρτί είναι λίγο πιο εφημεριδόχαρτο. Έχουμε δράκους. Έχουμε τα πάντα από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη γραφική νουβέλα. Έχουμε μάγους, αν είδα καλά πίσω σε κάτι τελετές που καλούνε, ναι, στο Stonehenge κάτι μάγους. Γιατί όχι. Και ναι, αυτή η γραφική νουβέλα όπως είπαμε έχει τα πάντα. Έχει μέχρι και καλές σκηνές πορνό, ας το πω. Μια γυναίκα η οποία δείχνει αρκετά πράγματα. Τέχνη. Τέχνη, ναι, γραφική νουβέλα. Πολύ ωραία γραφική νουβέλα και αυτή. Και το τελευταίο μας αντικείμενο, το περιοδικό της DC, το οποίο πάντα θα το ρίχνουμε μια ματιά. Θυμίζει παλιές εποχές οι οποίες δεν υπήρχαν ίντερνετ και εμείς δεν τις προλάβαμε τόσο πολύ. πέσαμε στο κόμιξ του σημερινού περιοδικού, ναι, και έφυγε το κουτί. Και ναι, η συγκεκριμένη έκδοση αυτού του περιοδικού έχει αρκετό κόμικ. Δεν ξέρω αν η προηγούμενη είχε τόσο πολύ, αλλά εδώ έχει αρκετό πράγμα. Και όλο κόμικ είναι. Α, όχι, έχουμε και κλασικά τις διαφημίσεις, ας πούμε τη Supergirl, μάλλον, ή Superwoman. Πώς την λέει, Supergirl. Α, εσείς αυτή. Να καμπλά και νοιάζει λίγο με τη Δήμητρα, αν έβαζες μια κόκκινη κορδέλα, δίδες. Καμία σχέση. Αυτό και το σημερινό περιοδικάκι μας, πολύ κόμικ έχει, μπράβο. Αυτά, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στα αντικείμενα και να εκτιμήσουμε το κουτί, γιατί για άλλη μια φορά ξεπερνάμε κατά πολύ το κόστος του. Λοιπόν, ο Αρθούρος. Αυτή η γραφική νουβέλα είναι κάπου στο δεκάρικο, νομίζω. 10. Αυτό στα 5,90, αλλά είναι συλλεκτική έκδοση Δεκέμβριος 2005, οπότε πήγε στα 8.023. Αυτό αναγράφεται τη μουλά 4,90. Asimov Science Fiction, ναι, αλλά και αυτό συλλεκτικό, οπότε πάμε στα 18.090. Έχει μέχρι και γρατζουνιές, ξέρεις, δεν είναι απλά επανεκδόσεις, είναι πραγματικά συλλεκτικά. Αυτό, το μάγκα. Το μαγκάκι μας, Love Hina, κάπου στα 10 νομίζω είναι τα μάγκα, είναι σχετικά οικονομικά. Μάλιστα. Συνήθως, ξέρεις, θα τα βάζουμε έτσι επειδή έτσι κλείνουν. Αυτό, δεν λέει τιμή, αλλά υπολογίζω στα 13,90. Αυτό 15 νομίζω, κάπου στα 15, εντάξει, θα τα σκληρά βιβλία 15-20 ευρώ σίγουρα. Ωραίο. Τσάινα Μιεδίλ, η πόλη και η πόλη. Τα
απλά. Τα τρία κομιξάκια, τα οποία κάνουν 3,90 το καθένα, οπότε έχουμε 12 ευρώ εδώ, σίγουρα. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την τιμή. Ναι. Το παιχνίδι του Ender, το οποίο σίγουρα είναι αρκετά... Κάπου στα 15 και αυτό. Ακριβό, 15. Πολύ ωραία παιδιά, η ταινία μετράει από τις καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εδώ μπορούμε να τα δούμε και τώρα. Και οι γραφικές μας νουβέλες. Τζόνα Χέξ, Νίλ Γκέιμαν. Neverwhere. Αυτό έχει βγει και σειρά νομίζω παλιά του BBC. Τζόνα Χέξ, εντάξει, και ταινία. Δεν ήξερα τι είναι DC ήρωας. Και το καλύτερο και το για πιο μένα, ακριβό αντικείμενο. Ο Batman. Ο Batman. Αυτή η γραφική νουβέλα είναι κάπου στα 25 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είναι Batman. Είναι αυτή πολύ είναι ακριβή. Είναι πιο ακριβή και φυσικά φαίνεται αυτό και από την ποιότητα. Hey, η αξία του κουτιού έχει περάσει κατά 8.500 ευρώ. Α, το τραπουλάκι. Το οποίο τραπουλάκι, το κόστος του να είναι, ξέρω εγώ, 5-10 ευρώ, ωραίο τραπουλάκι. Και η μπλούζα, η οποία μπλούζα και αυτή είναι αυθεντική της DC, 15-20 ευρώ σίγουρα, το λιγότερο. Αυτά. Όπως είπαμε, το Anubis Box κάνει, είναι στα 35 ευρώ, συν 5 ευρώ μεταφορικά. Αν και συμφέρει η εξάμηνη συνδρομή, το σκέφτομαι εγώ, γιατί στην εξάμηνη πάει 30 ευρώ το μήνα. Οπότε στους 6 μήνες λιτώνεις ένα 30, ένα κουτί παραπάνω. Είναι καλό αυτό. Θα βάλω link στην περιγραφή και όπως είπαμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο παλιότερο κουτί, καλύτερα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί τους. Νομίζω αυτά. Άλλο ένα unboxing έφτασε στο τέλος του. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γραμμάτα και geek unboxing, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.